Κύριε Σπυρού, έχετε πάρει την ενημέρωση από το αρμόδιο Υπουργείο για το πώς θα προχωρήσετε? Βεβαίως, έχουμε λάβει χθες ένα πρωτοκόλλο για μέτρα προφύλαξη των πιστών μας από το Υπουργείο Υγείας από χθες. Και τα μελετούμε τώρα με τον Μακαριότατο, ούτως ώστε να απαντήσουμε στο Υπουργείο Υγείας για αυτό τα μέτρα. Άρα είναι ένα προσχέδιο, κύριε Σπυρού, το οποίο σας έχει στείλει για παρατηρήσεις. Βεβαίως. Μάλιστα. Το έχει δει ο Μακαριότατος ο ίδιος και θα απαντήσει με τις παρατηρήσεις και τις εισηγήσεις του για τους ναούς, τι θα ακολουθηθεί στους ναούς για την προφύλαξη των πιστών μας από τον κορονοϊό. Ναι. Απλά να σημειώσω, κύριε Σωκράτους, ότι η επιθυμία του Μακαριωτάτου και η φιλοδοξία του είναι ουδής πιστός να προσληφθεί, είναι μια φιλοδοξία και στόχος μας, ουδής πιστός να προσληφθεί από τον κορονοϊό κατά τη διάρκεια του εκκλησιασμού. Γι' αυτό και ο Μακαριώτατος από την αρχή έχει δώσει σαφέστατες οδηγίες σε όλους τους κληρικούς μας και σε όλους τους νεοκόρους να ακολουθούνται οι οδηγίες του αυστηρά. Μάλιστα. Ναι, θέλω να ρωτήσω, κύριε Σπυρού, υπάρχουν εκ πρώτης, επειδή φαντάζομαι το έχετε ρίξει μια ματιά, υπάρχουν εκ πρώτης θέματα τα οποία ενδεχομένως να βλέπετε εσείς ότι δεν συνάδουν με τα εκκλησιαστικά πρότυπα ή με τον τρόπο σκέψης της Εκκλησίας της Κύπρου? Σχεδόν όλες οι παράγραφοι οι οποίες μας έχουν αποσταλεί βρίσκουν τον Μακαριότατο σύμφωνο. Απλά θέματα τα οποία αγγίζουν τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, όπως παραδείγματος χάρη τον πυρήνα της Θείας Λειτουργίας, ο οποίος είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, καμία συζήτηση. Δεν μπορούμε να διαπραγματευόμαστε για ένα μυστήριο των μυστηρίων. Εκεί λέτε πρέπει να γίνεται κανονικά όπως πάντα, παρά τις όποιες ανησυχίες μπορεί να εκφράζουν, ας πούμε, επιστήμονες ή οποιαδήποτε άλλα μέλη επιδημιολογικών ομάδων. Βεβαίως, απλά όπως σας είπα, είναι μυστήριο μυστηρίων, η Θεία Κοινωνία, η Θεία Λειτουργία γίνεται με στόχο να μεταδοθεί η Θεία Λειτουργία και δεν συζητούμε καμία άλλη μέθοδο λήψης της Θείας Ευχαριστίας εκτός από αυτήν την οποία έχουμε ως παράδοση αιώνες τώρα στην Εκκλησία. Μάλιστα. Λοιπόν, απλά αν ξέρετε λίγο πρακτικά από τώρα για τους πιστούς μας, ποιες είναι οι επιθυμίες του Μακαριωτάτου και ποιες είναι οι οδηγίες του καλύτερα, τις οποίες θα δώσει και στους νεοκόρους αλλά και στους κληρικούς μας και βεβαίως απευθύνεται προς όλους τους πιστούς της Εκκλησίας μας. Ήδη αυτά τα μέτρα λαμβάνονται από τους κληρικούς μας στις εκκλησίες. Θα ακολουθήσουμε αυστηρά τα 8 τετραγωνικά μέτρα ανά άτομο, αυτό που προνοείται για όλες τους χώρους, κλειστούς χώρους. Να σημειώσω εδώ παρένθεση ότι ο Μακαριώτατος δεν επιθυμεί να βλέπει συνανθρώπους μας να στέκονται έξω στους ναούς μέσα σε αυτόν τον καύσωνα. Γι' αυτό προτρύνει τους πιστούς μας να πηγαίνουν σε μεγάλες ενορίες που είναι πολλά με τετραγωνικά μέτρα αυτές οι εκκλησίες, ώστε να έχουν την ευκαιρία να κάθονται μέσα. Και νομίζω είναι λίγο παράλογο, κύριε Σωκράτους, να λέμε ότι κάποιος πιστός, άμα έχει τα 2 μέτρα ή τα 8 τετραγωνικά μέτρα έξω, δεν έχει κίνδυνο, ενώ μέσα έχει κίνδυνο. Μάλιστα. Αν τηρούνται αυτές οι αποστάσεις και μέσα στον ναό, νομίζω δεν έχει κίνδυνο. Αυτά είναι τα βασικά, όπως γίνεται αυτό και με τις επιχειρήσεις στο λιανικό εμπόριο και τους χώρους όπου γίνεται συνάθρηση. Αντιληπτό. Κάτι τελευταίο πάνω στο θέμα της Θείας Κοινωνίας, κύριε Σπύρου. Εκεί αντιλαμβανόμαστε από την τοποθέτησή σας ότι μπορεί να υπάρχει εισήγηση για μια τύπου διαφοροποίηση στο θέμα της Θείας Κοινωνίας, οπότε το θέτετε με τρόπο με τον οποίο να καθίσταται σαφές ότι δεν αλλάζει τίποτε γιατί πρόκειται για θεομιστήριο. Υπάρχουν κάποιες εισηγήσεις οι οποίες δεν είναι προς συζήτηση. Ωραία. Σας είπα, ή θα ακολουθηθεί που αλλάζουν τον παραδοσιακό τρόπο τη λήψη της Θείας Κοινωνίας. Η οποία είναι η λήψη της Θείας Ευχαριστίας από τους πιστούς με την ασημένια λαβίδα. Αυτές δεν γίνονται αποδεκτές με κανέναν τρόπο, θέλετε να πείτε. Αυτές δεν γίνονται αποδεκτές. Απλά, αν θέλετε και λίγο πρακτικό, διότι ένα άλλο πρακτικό θέμα, το οποίο πρέπει να ξεκαθαρίσουμε από τώρα, γιατί την Κυριακή θα έχουμε πιστούς στους ναούς, είναι το θέμα με το αντίδωρο, το οποίο λαμβάνουν οι πιστοί μας. Θα στείλει εντός της ημέρας ή των επόμενων 1-2 ημερών ο Μακαριότατος οδηγίες σε όλους τους νεοκόρους και όλους τους ιερείς των ναών μας, όπως η διαδικασία με το αντίδωρο να γίνεται ως εξής που θα σας εξηγήσω τώρα.
Ο νεοκόρος, αφού έχει πλένει τα χέρια του πολύ καλά, βάλει, τοποθετήσει αντισηπτικό και γάντια στα χέρια του, δηλαδή τηρήσει όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας που δίδονται και από το Υπουργείο Υγείας, θα τοποθετεί το αντίδωρο σε διαφανή σακουλάκι, θα μεταφέρει αυτά τα αντίδωρα για ευλογία από τον ιερέα την προκαθορισμένη ώρα κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας και θα τα τοποθετεί σε χώρο προς την έξοδο του ναού και οι πιστοί θα τα λαμβάνουν από μόνοι τους, τηρώντας τις απαιτούμενες αποστάσεις με υπομονή να πάρουν όλοι το αντίδωρο τους για να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα. Μάλιστα. Κάτι τελευταίο για γάμους και βαπτίσεις, κύριε Σπύρου. Θα γίνονται κανονικότατα και γάμοι και βαπτίσεις, τηρουμένων των μέτρων υγιεινής και προστασίας των πιστών. Μάλιστα. Με περιορισμό ατόμων. Περιορισμό ατόμων είναι σχετικό. Αν ένας ναός είναι 1000 τετραγωνικά μέτρα, θα μπει ο ανάλογος κόσμος. Κρατάμε τις αποστάσεις 8 τετραγωνικά και 2 μέτρα. Μάλιστα, μεταξύ τους. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σπύρου, για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε να δούμε γιατί αύριο είναι.